να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει για την κατάρρευση της λαϊκής και γενικότερα για την κυπριακή οικονομία. Καλείται πλέον ο πρώην ισχυρός άντρας της τράπεζας που θεωρείται κλειδί από τις ανακριτικές αρχές, Ανδρέας Βιεννόπουλος. Το Συμβούλιο εφετών απέρριψε τις ενστάσεις τόσο αυτού όσο και των πρώην στενών συνεργατών του, Ευθύμιου Μπουλούτα και Κυριάκου Μάγειρα, ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για ανακρίση τους. Η ανακρίτρια παρέβεψε το θέμα σε κάποιο εφέτη, εισαγγελέα, και αυτός με τη σειρά του σε Συμβούλιο εφετών, και κατόπιν κάποιας καθυστέρησης η οποία είχε προκληθεί, τελικά έχουμε πληροφορηθεί σήμερα ότι με σχετικό βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε τις ενστάσεις των υπόπτων με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την ανάκριση τους. Ρόλο στην ανάκριση θα έχουν μάλιστα και οι Κύπροι ανακριτές. Από την Ελλαδίτισσα ανακριτρία στην οποία έχει ανατεθεί η υπόθεση, στην παρουσία Κυπρίων ανακριτών, οι οποίοι είχαν μεταβεί στην Ελλάδα την άλλη φορά, αλλά απέβηκε άκαρπη εκείνη η προσπάθεια τους. Ευχή και ελπίδα είναι οι ανακρίσεις να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό, σημείωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, εξηγώντας το σίγμα τη σημαντικότητα της σημερινής απόφασης. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά δύο πράγματα. Πρώτον, ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανοίγεται ο δρόμος έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει, αλλά δεύτερο και πιο σημαντικό, νομίζω ότι καταδεικνύεται ότι οι μηχανισμοί απονομής της δικαιοσύνης λειτουργούν και λειτουργούν κανονικά. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τις έρευνες για την κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, αν και αποφεύγει, όπως είπε, να βάζει χρονοδιαγράμματα, αποκάλυψε ότι κάποιες υποθέσεις είναι πολύ προχωρημένες και αρκετά σύντομα, όπως είπε, θα στοιχειοθετηθούν για να προχωρήσουν και να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου.